1980 πόσο έγινε το αεροδρόμιο της ΚΟΠ, λειτουργεί για να φτιαχτεί στην Αλεξανδρούπολη, στην Άραξο. Δεν πήρανε λεφτά. Μάλλον δεν θες να καταλάβεις. Ή δεν θες να καταλάβεις. Υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες στις κυβερνήσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους πολιτικούς σας. Και τι θες τώρα να κάνουμε. Η διαφορά μας. Ήρθες εσύ να κρίνεις τους εργαζόμενους. Δεν ήρθα να κρίνω στους εργαζόμενους. Ήρθα να κρίνουμε όλοι και αν δεν καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε και το μέρος ευθύνης που έχουμε όλοι μας, δεν θα πάμε μπροστά. Δεν μπορούμε να αποποιούμαστε των ευθυνών. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια συμφωνία. Σε λίγες μέρες θα βγει η πρόταση. Τότε θέλω να ξαναπρεθούμε. Ωραία, ναι, και θα κάτσω. Όχι τότε όμως να βγεις και να μου πεις. Ξέρεις, είχες δίκιο. Τότε θέλεις να ζητήσεις δημόσιες. Η κυρία που έφυγε προκλητικά. Δεν έφυγε προκλητικά. Αγανακτισμένη. Γιατί. Αγανακτισμένη έφυγε διότι βλέπει ότι το πλουτοπαραγωγικό παράγοντα της ΚΟ, αυτό που έχουμε, τον πλούτο που έχουμε της ΚΟ, δεν τον αξιοποιούμε. Έχω μέρος ευθύνης, έχει μέρος ευθύνης ο Δήμος, έχει μέρος ευθύνης η Περιφέρεια, έχει κυβέρνηση, αλλά δεν μπορούμε να αφήνουμε έξω τον οποιονδήποτε που θα φέρει λεφτά. Εγώ ήρθα σήμερα και σου λέω ότι δεν θα σου φέρει ανάπτυξη. Το καταλαβαίνεις. Όχι, εσείς δεν με καταλαβαίνετε μάλλον. Μάλλον δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Πάντως νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει λίγο το. Επαναλαμβάνω. Το να ζητάς αυτή τη στιγμή να μπει ένας ιδιώτης ο οποίος θα σου φτιάξει το αεροδρόμιο, έβαλα πολλούς παραμέτρους. Πρώτο, τιμολογιακή πολιτική. Την κυρία δεν την ενδιαφέρει. Όλους μας ενδιαφέρει. 14,5 ευρώ λοιπόν. Πόσα σε φυλάει, 20 ευρώ σε επειδή. Ξέρεις πόσο θα είναι το εισιτήριο. Πέστε μου σας παρακαλώ, πόσοι άλλοι φόροι καταργούνται για να μπει αυτό το 14. Κανένας. Πέστε μου γιατί. Να τα συζητήσουμε. Έτσι, πέστε μου, σας παρακαλώ, ποια είναι τα τέλη τα οποία εισπράττουν αυτή τη στιγμή οι αεροπορικές εταιρείες και δεν αποδίδουν και δεν τα παίρνει το ελληνικό κράτος. Γιατί δεν τα ζητάει. Δεν υπάρχει. Η εταιρεία που παίρνει το σπατώσιμο, ας το πούμε έτσι, το τέλος της ζωής, ανάγκη δεν το αποδίδει. Κατάσχετη η εταιρεία αμέσως. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο αεροδρόμιο του Σκόπου. Παντού. Τα πληρώνουν όλα οι εταιρείες δηλαδή. Βεβαίως. Το τέλος προσγείωσης. Εσείς μας είπατε ότι δεν πληρώνουν τίποτα τώρα. Τέλος προσγείωσης. Είναι προς όφελο της τοπικής κοινωνίας, αν δεν το κατάλαβα. Δεν άκουσα. Το τέλος προσγείωσης που δεν εισπράτεται είναι προς όφελο της τοπικής κοινωνίας. Ωραία. Αυτό χρεώνεται στο εισιτήριο. Όχι βέβαια. Μα άμα χρεωθεί θα αυξηθεί το εισιτήριο. Γιατί εγώ ξέρω ότι χρεώνεται το εισιτήριο. Το πάρκινγκ τη νύχτα θα δώσει 100 ευρώ. Στο Λευτέρες Βενζέλος 1.700. Ρωτάω, θες ένα τέτοιο αεροδρόμιο. Ίσως δεν έχω γίνει αντιληπτός. Επαναλαμβάνω, προσπάθησα να εξηγήσω ποιες είναι οι διαχρονικές ευθύνες, ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια για να είναι αναπτυχθεί η ΚΟ. Ειδικά τα τελευταία 4 χρόνια που έχει πει στο ΤΑΙΠΕ δεν γίνεται ανάπτυξη. Συν άλλα 4 που δεν είχε αναπτυχθεί, 8 και 3 που θα συνεχίσει, εσείς θα συνεχίσετε έτσι. Και επιμένω. Και λέω, επενδυτής, ο οποίος θα έρθει και θα δώσει 150 εκατομμύρια για επενδύσεις για 20 χρόνια. Περιμένεις ανάπτυξη και με κατηγορείς εμένα ναι, που σου λέω στα τελευταία 5 χρόνια έχει γίνει έργο ενός δις από το κράτος, όχι βεβαιαστικό αλλά σε άλλη περιοχή, που σημαίνει ότι η ΚΟΣ πρέπει να μπει στην προτεραιότητα από τη στιγμή που έχουν φτιαχτεί άλλα αεροδρόμια. Και αυτό οφείλεται στην ενεργοποίηση των πολιτών. Τιμίζω ένα μειοψηφία προς πόλη αναμούχα, κύριε Πρόεδρε, πόσο και αν έχετε αργήσει σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ενημέρωση της κοινωνίας, γιατί θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και εγώ θα πάω και ένα βήμα παρακάτω σχετικά με τα μέσα, τα οποία δεν είναι απλά, είναι φορείς ιδεολογίας και δυστυχώς νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας. Παρεμπιπτόντως να πω ότι η ιδεολογία δεν είναι ούτε καπέλο, να την κρεμάμε σε όποια να κρεμάς θα βρίσκουμε, έτσι. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι είναι ζωτική σημασία σε αυτά τα 17 περιφερειακά οικονομικής και όχι μόνο. Μιλήσατε για την ασφάλεια, αλλά εδώ έχει ξεπουληθήκαν οι τηλεπικοινωνίες, εκεί και αν υπάρχει θέμα ασφαλείας. Τη ΔΕΗ τη βαφτίσανε μικρή ΔΕΗ για να την πουλήσουν και αυτοί. Και όλο αυτό είναι ένα οργανωμένο σχέδιο, είπατε κάπου στον ιδιώτη όλα, η κυβέρνηση θεατής, όχι θεατής, ηθικός αυτουργός, θεατής και μάλιστα άβουλος και ανίσχυρος, είναι ο ίδιος ο πολίτης, ο οποίος υφίσταται αυτές τις πολιτικές. Από εκεί και πέρα, όταν έρχεται η Δημοτική Αρχή, η οποία μάλιστα εξελέγει πριν από 2 μήνες και επικαλείται ως επιχείρημα τον Κουβά και τις σταγόνες που στάζουν για να είναι αυτό
πολιτικό επιχείρημα να πάει το αεροδρόμιο της Κόσης ιδιώτη, με συγχωρείτε, αλλά προφανώς δεν έχει αντιληφθεί ούτε το μέγεθος του ζητήματος, ούτε τη σημασία που έχει για την τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι επιχείρημα. Εμείς ως μείζωνα μειοψηφία βάλαμε το ζήτημα, κάποιοι χαρακτήρισαν το ενδιαφέρον μας όψιμο, παλαιότερα, πρώιμο, όταν το βάλαμε στην επισύσταση του ΤΑΙΠΕ, που κάποιοι είπαν ότι ήταν και αντισυνταγματικό κτλ. Γιατί ήταν πρώτα στον κατάλογο τα λιμάνια, μετά τα αεροδρόμια, οι μαρίνες κτλ. Εμείς πήραμε μία απόφαση, απήχε τότε η νέα δημοτική αρχή, ήταν στη θέση της μείζωνας μειοψηφίας. Σήμερα μας κατηγορεί για όψιμο ενδιαφέρον. Πρέπει να πάρει θέση η τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να πάρει θέση η κοινωνία της ΚΟ. Γιατί εδώ θα βάλω και ένα άλλο θέμα. Και ας γίνω και λίγο εριστική. Ποια τοπική αυτοδιοίκηση, αυτή που είναι εξαρτημένη από πάνω προς τα κάτω, που είναι εντολοδόχοι, που είναι ο δούριος ύπος της άσκησης αυτών των πολιτικών που εσείς κατηγορήσατε και καταγγείλατε σήμερα. Για αυτή την τοπική αυτοδιοίκηση μιλάμε. Άρα λοιπόν, εκεί που πρέπει να απευθυνθούμε είναι στην ίδια την κοινωνία, να πάρει θέση. Ζητήσαμε επίσημα, κύριε Πρόεδρε, να μπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να μπει ο Δήμος μας σε αυτό το ενιαίο δίκτυο αντίστασης απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που έρχεται. Μου απάντησε ο κύριος Σιφάκης ότι αναγάγει σε συνομιλητή του τον στρατηγικό επενδυτή, δηλαδή τον ιδιώτη που θα αναλάβει το... ως δεδομένο, δηλαδή το θεωρούν δεδομένο ότι αυτός είναι ο συνομιλητής τους, και μου απάντησε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί σε αυτόν απευθύνθηκα, Σταν Κρίκλης, περί άλλων ετήρβαζε η απάντησή του. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι ήθελε. Εδώ είναι ο συνάδελφός μου ο Γιάννης ο Ζερβός από τη Δίεση, ο οποίος το έχει βάλει επανελειμμένα το ζήτημα. Δεν δέχεται η νέα δημοτική αρχή να συζητηθεί. Ας πάρει μία θέση, αφού δεν απολογείται σε κανέναν, ας απολογηθεί στην ίδια την κοινωνία. Ας μην απολογηθεί στους συνδικαλιστές που είναι σήμερα. Ούτε έτσι απολογηθεί κανείς. Λοιπόν, να πάρει μία θέση. Είναι μεγάλο, είναι ζωτική σημασία θέμα. Πρέπει να πάρει μία θέση. Όποια και αν είναι αυτή. Καθαρή θέση. Ναι, συνομιλούμε με τον ιδιώτη, άρα είμαστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Όχι, δεν είμαστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Δηλαδή, θεωρώ ότι η κοινωνία αξίζει μιας απάντησης. Και επίσης η κοινωνία πρέπει και αυτή να λάβει μια θέση. Γιατί τελικά της παίρνουν το αεροδρόμιο. Αυτό. Της παίρνουν το αεροδρόμιο. Μας παίρνουν το αεροδρόμιο. Αυτό συμβαίνει. Ευχαριστώ. Εγώ, επειδή πρέπει να φύγω, πετάω 2 η ώρα, θα σας πω.